τρίβουν τα χέρια τους στην ΑΔΕ βλέποντας τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας για την χρήση καρτών ακόμα και στις μικρές καθημερινές συναλλαγές, καθώς είναι κοινή η πεποίθηση ότι η μικρομεσαία φοροδιαφυγή δεν μπορεί να περιοριστεί βάζοντας ένα εφοριακό πάνω από κάθε ταμιακή, αλλά αυξάνοντας τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2018 ανήλθε σε 924 εκατομμύρια από 720 συναλλαγές το 2017, παρουσιάζοντας έτσι σημαντική αύξηση κατά 28%. Δεδομένου ότι οι χρεωστικές κάρτες αποτελούν το κύριο υποκατάστατο της χρήσης μετρητών, το ποσοστιαίο μερίδιο του αριθμού των συναλλαγών που διενεργήθηκαν με χρεωστικές κάρτες στο σύνολο του αριθμού των συναλλαγών όλων των τύπων καρτών πληρωμών ανήλθε σε 88%. Μόνο πιστοτική. Είναι το πιο ασφαλές. Είναι στο ρολόι μου η πιστοτική. Πέρα από το ηλεκτρονικό μάτι που πιάνει μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας στην ΑΔΕ, έχουν κάθε λόγο να χαίρονται για ένα ακόμη στοιχείο. Οι φορολογούμενοι δείχνουν να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους ακόμη και για μικρής αξίας αγορές, δηλαδή σε συναλλαγές όπου η χρήση μετρητών δημιουργεί γκρίζες ζώνες. Ειδικότερα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών αναχρεωστική κάρτα κυμάνθηκε στις 57 συναλλαγές από 47 το 2017 και ο αντίστοιχος αναπιστωτική κάρτα στις 39 συναλλαγές από 35 το 2017. Επιπλέον, η μέση αξία συναλλαγών αναχρεωστική κάρτα παρουσίασε αύξηση κατά 2% σε 4.073 ευρώ από 3.998 ευρώ το 2017. Είναι πιο ασφαλή και δεν φοβάσαι μην το χάσεις, δεν ψάχνεις για μετρητά. Γενικά είναι η συναλλαγή πιο ανώδυνη, ρε παιδί μου. Σύμφωνα τώρα με τα τελευταία διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του υπροπολογισμού, τα έσοδα από τον ΦΠΑ πλην τσιγάρων των καυσίμων με τη συμπλήρωση του τετραμήνου έχουν φτάσει στα 5,045 δισευρώ, ξεπερνώντας το στόχο κατά 412 εκατομμύρια ευρώ και κατά 421 εκατομμύρια ευρώ τις περσινές εισπράξεις. Πέρα από το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη σύμβαση της παραχώρησης του Ελευθέριου Βενιζέλος, ένα μεγάλο μέρος αυτών των υπερεισπράξεων μπορεί να αποδοθεί στη διεύρυνση της χρήσης πλαστικού χρήματος και στους συντατικότερους προληπτικούς ελέγχους. Και τα δύο. Ανάλογα. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο πιστεύω ότι άλλη αξία έχει η κάρτα και άλλα τα μετρητά. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω πώς το σκέφτομαι.